Στα πλαίσια της διεύρυνσης του ΣΥΡΙΖΑ, ηγετικά στελέχη και πρώην υπουργοί οργώνουν την περιφέρεια με σκοπό να αφουγκραστούν τα προβλήματα της κοινωνίας, αλλά και να διδαχθούν από τα λάθη της διακυβέρνησης του κόμματος τα προηγούμενα χρόνια. Η πρώην Υπουργός Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε η νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας, βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Τρίπολη. Συνολικά σε όλη τη χώρα πραγματοποιούμε από το καλοκαίρι και μετά μια μεγάλη διαδικασία για τη διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ και της Προοδευτικής Συμμαχίας. Η κυρία Αχτσιόγλου δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην απλή αναλογική, ξεκαθαρίζοντας πως εκφράζει με ρεαλιστικό τρόπο τη βούληση του λαού. Σε ό,τι αφορά την απλή αναλογική όμως, εμείς επιμένουμε και νομίζω ότι και ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό, ότι η απλή αναλογική είναι το μόνο σύστημα το οποίο μπορεί με σχετικά ρεαλιστικό τρόπο να αποδώσει την λαϊκή βούληση. Σε ερώτηση για το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ, ανέφερε πως συνολικά η διαχείριση της κυβέρνησης ήταν προβληματική. Αρχικά εκχώρησε ξεπούλησε δίκτυα σε ιδιωτικά συμφέροντα. Δεύτερον, προχώρησε σε αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ επιβαρύνοντας τα ελληνικά νοικοκυριά. Τρίτον, κατάργησε τα εργασιακά δικαιώματα μειώνοντας τους μισθούς. Και τέλος, δεν έχει σχέδιο για την απολιγνητοποίηση. Και το τέταρτον είναι ότι δεν προχώρησε με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στην απολιγνητοποίηση. Η απολιγνητοποίηση είναι κάτι το οποίο αργά ή γρήγορα θα πρέπει να λάβει χώρα. Αυτό το λένε ακόμη και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ. Όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να γίνει με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο σε βάθος ετών, το οποίο να έχει και μια σειρά μέτρων προστασίας για τις τοπικές κοινωνίες που στηρίζονται σε αυτό το έργο και για τους εργαζόμενους. Η κυρία Αχτσιόγλου, αναφερόμενη στη διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, επεσήμανε πως «βιώνουμε ένα μείγμα ανεπάρκειας σε πολύ κρίσιμα ζητήματα». Ενώ για τις αιτίες που ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε τις εκλογές, ανέφερε ότι δεν είχαν εμπεδωθεί από την κοινωνία τα μέτρα ελάφρυνσης και θεωρήθηκαν ως προεκλογικά.